Ακούσατε τον Απόστολο της σημερινής ημέρας. Ακούσατε επίσης το Ευαγγέλιο της σημερινής ημέρας. Λόγια του Ευαγγελίου και λόγια του Αποστόλου είναι λόγια του Θεού, ανεκτήμητα. Είναι μια βρύση που τρέχουν συνεχώς διακατάπαυστα τα ρεύματά της και μας προσκαλούν να δροσιστούμε στα αθάνατα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Θα προσπαθήσω σήμερα την Άγια αυτή η μέρα να αντλήσω, να πάρω από τα ρεύματα αυτά του Ευαγγελίου και του Αποστόλου όχι ένα κουβά, ένα ποτήρι νερό για να μπορέσω να δροσίσω τις ψυχές σας. Δεν θα ερμηνεύσω στίχο προς στίχο τον Απόστολο, ούτε το Ευαγγέλιο, αλλά θα λάβω αφορμή τόσο από τον Απόστολο όσο και από το Ευαγγέλιο να στηρίξω τη σημερινή μου διδασκαλία. Παρακαλώ να προσέξετε, αν και ο ναός δυστυχώς δεν έχει ακουστική. Στην εποχή του Χριστού υπήρχαν κάτι περίεργοι άνθρωποι. Αυτοί οι περίεργοι άνθρωποι ονομάζονται Φαρισαίοι. Αυτοί δεν ήσαν άθεοι, δεν ήσαν άπιστοι. Λέγανε ότι πιστεύουν στο Θεό το Σαββαώθ. Τακτικά επήγαιναν στο ναό του Σολομώντος. Προσέφεραν θυσίας. Έκανε ελεημοσύνας και εκτελούσαν εν γέννη τα θρησκευτικά τους κατοίκοντα. Και δια την αιτία αυτή είχαν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και θεωρούσαν τον εαυτό τους ότι ήσαν άγιοι, η αφρόκρεμα της κοινωνίας. Ήταν η αφρόκρεμα της κοινωνίας, ήσαν πραγματικοί άγιοι? Όχι, μολύβι ήσαν και μάλαμα φαινότανε. Μα πώς συνέβαινε αυτό? Διότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μέσα στην καρδιά τους το κακό, τη μοχτηρία, το φθόνο, την κακία. Και μια απόδειξη ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μέσα στην καρδιά τους το κακό και τη διαφθορά, την εσωτερική διαφθορά, είναι το γεγονός το σημερινό. Ότι δηλαδή την Άγια αυτή η μέρα, όταν ο Χριστός επήγε στο Ιεροσόλυμα, όλος ο λαός, 2 εκατομμύρια που ήταν μαζεμένοι την ημέρα εκείνη στα Ιεροσόλυμα, όλος αυτός ο λαός ξεσηκώθηκε, βγήκε έξω από την πόλη, στρώσανε χαλιά και ρούχα και ενδύματα, κόψανε κλαδιά από τα δέντρα των φοινίκων και των ελαιών, εσχημάτισαν μια τεραστία ανθρωποπλημμύρα, ένα μεγάλο συλλαλητήριο αυθόρμητο, και συνεχώς τα παιδιά που ήταν μπροστά φωνάζανε διαρκώς το «Οσανά, Οσανά, Οσανά». Το «Οσανά» αυτό είναι ίσον με το σημερινό μας «Ζήτω». Ζητοκράβγαζα τον Χριστό. Αυτό λοιπόν το ότι ο λαός των Ιεροσολύμων υπεδέχθηκε τον Χριστό με τόσο ενθουσιασμό σε μια πρωτοφανή εκδήλωση, αυτό δεν ευχαρίστησε τους Φαρισαίους. Λυπηθήκαν οι Φαρισαίοι, στενοχωρηθήκαν οι Φαρισαίοι. Γιατί είχαν το φθόνο και δεν μπορούσαν να υποφέρουν τη δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέγω ότι εξωτερικώς φαινόταν άγιοι, αλλά εσωτερικώς είχαν την πιο μεγάλη κακία, το φθόνο, μέσα στην καρδιά τους. Μοιάζανε, όπως είπε ο Χριστός, με ένα ποτήρι που είναι απ' έξω καθαρό, αλλά μέσα είναι ακάθαρτο. Μοιάζανε, όπως είπε ο Χριστός, με μια μαρμάρινη πλάκα που είναι καθαρή, αλλά όταν σηκώσει τη μαρμάρινη πλάκα είναι ο τάφος, είναι τα κόκαλα και τα σάπια κρέατα. Και τώρα γεννάτε, αγαπητοί μου χριστιανοί, και σε μένα που ομιλώ τον αμαρτωλό και σε εσάς τους αμαρτωλούς, διότι κανείς δεν είναι αμαρτωλός, δεν είναι άγιος, συγγνάτε σε εμάς ένα ερώτημα. Εμείς με ποιους μοιάζομαι? Με τα μικρά παιδιά, τα αθώα παιδιά που βγήκαν από τα σπίτια, αφήσαν τα παιχνίδια και τρέχανε σαν τρελά στους δρόμους και φωνάζανε «Οσανά, Οσανά», και το «Οσανά» αυτό έφτανε μέχρι τον ουρανό και λύπησε τους Φαρισαίους, και ο Χριστός, και πλησίασαν οι Φαρισαίοι,
τα παιδιά και τα μάλωσαν τα παιδιά. Και ο Χριστός είπε και ότι κι αν τα παιδιά σιωπήσουν και ηλίθια ακόμα και κράξονται. Μοιάζουμε λίγο με τα αθώα αυτά παιδιά και φωνάζουμε κι εμείς την Άγια αυτή η μέρα το σανά και βγαίνει όπως είπε ο Δοστογεύσης το σανά αυτό μέσα από την καρδιά μας όπως έβγαινε από την καρδιά των αθώων παιδιών ή μοιάζουμε με τους Φαρισαίους. Αγαπητοί μου, μια έρευνα είναι αναγκαία και μια έρευνα θα αποδείξει ότι περισσότερο μοιάζω με τους Φαρισαίους. Πάμε άπιστοι δεν είμεθα, άθεοι δεν είμεθα. Στην πόλη μας και στην κοινωνία μας την ελληνική, άθιοι και άπιστοι είναι ολίγοι. Άλλοι, όλοι, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη που κυβερνά το σύμπαν. Θρησκευτικά καθήκοντα εκτελούμε, νηστείες κάναμε όσο μπορούμε, εκκλησία πηγαίνουμε, κεριά ανάβουμε, προσκυνούμε τον Άγιο, κοινωνούμε των αγνάτων μυστηρίων. Λοιπόν, φτάνουν αυτά? Δεν φτάνουν αυτά. Διότι η αγιοσύνη είναι ένα πράγμα πολύ υψηλό και μεγάλο και ευγενέστατο και το η αγιοσύνη αυτή έχει ρίζα και η ρίζα της ευσεβίας ευρίσκεται μέσα στην καρδιά. Η ρίζα δεν ευρίσκεται στα χείλη αλλά ευρίσκεται μέσα στην καρδιά. Εκεί μέσα στα βάθη της καρδιάς υπάρχει το μυστικό της αγιότητος και της ευσεβίας των ανθρώπων. Στην καρδιά λοιπόν. Μπορεί να έχει τα χέρια καθαρά, τα πόδια καθαρά, τα μάτια καθαρά, τα αυτιά καθαρά, ή μπορεί να έχει το κορμί σου καθαρό, να το έχει περάσει από λουτρά, μπορεί, να είσαι εξωτερικός πεντακάθαρος, αλλά μέσα η καρδιά, το αίσθημα, οι σκέψεις, να είναι βρωμερό. Και όπως το δέντρο το βλέπεις ωραίο, αλλά μέσα στον κορμό του δέντρου υπάρχει το σκουλίκι που κατατρώει την εντεριόνη του δέντρου και καταστρέφει το δέντρο, έτσι υπάρχει ένα σκουλίκι μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και αυτή είναι οι σκέψεις, οι πονηρά σκέψεις. Πρέπει να είμαστε και καθαροί στη σκέψη. Ω Θεέ μου, Θεέ μου. Ποιος θα το κατορθώσει να είναι καθαρό στη σκέψη. Να μην υπάρχει μέσα στη διενιά του πονηρές σκέψεις. Γι' αυτό λοιπόν και ο Απόστολος σήμερα φωνάζει και λέγει προσέξετε τι προσέξετε. Προσέξετε τις σκέψεις σας. Ο Απόστολος σήμερα είναι ύψος φιλοσοφίας είναι, ύψος μεγάλων εννοιών, είναι ένα ύψος δυσθεώρατων ανθρωπίνης οφθαλμής. Λέει προσέξετε ο Απόστολος Παύλος τις σκέψεις σας, τις σκέψεις σας προσέξετε, τις σκέπτεστε, τις διαλογίζεστε. Μια μέρα οι Φαρισαίοι όταν ο Χριστός έκανε ένα μεγάλο θαύμα, οι Φαρισαίοι στενοχωρηθήκανε και λυπηθήκανε και δεν μιλούσανε, δεν τολμούσανε να μιλήσουνε. Αλλά ο Χριστός καρδιογνώστης κατάλαβε τι σκεπτότανε και τους επλησία και τους είπε «Είναι αυτοί διαλογίζεστε πονηρά της καρδίας ημών, γιατί την ώρα αυτή αμαρτάνετε, γιατί σκέπτεστε πονηρά, έχετε πονηρά μέσα στις καρδιές σας». Προσέχετε λοιπόν λέγει ο Απόστολος, προσέχετε τις σκέψεις σας, προσέχετε να, όσα είναι, όσα να σκέπτεστε, ποια να σκέπτεστε, να σκέπτεστε όχι τα γήινα, τα αμαρτωλά, τα εφάμαρτα, τα άσεμνα, τα άδικα, τα εσχρά, τα πράγματα που δεν πρέπει να σκέπτεστε. Σκέπτεστε λέγει 9 πράγματα παρακαλεί να σκεπτόμεθα, 9 κύκλους διαγράφει ο Απόστολος Παύλος μέσα στους οποίους πρέπει να κινείται οι σκέψεις μας. Ακούστε δύο λίγο, διότι αυτό μπορεί να γραφεί ολόκληρο βιβλίο και γράφει βιβλίο ολόκληρο από ένα μεγάλο φιλόσοφο. Το ρητό αυτό, να σκέπτεστε τι να σκεπτόμεθα όσα είναι αληθινά. Να σκέπτεστε όσα είναι σεμνά. Να σκέπτεστε όσα είναι δίκαια. Να σκέπτεστε όσα είναι έφημα. Να σκέπτεστε όσα είναι ευχάριστα. Να σκέπτεστε όσα είναι είτε είναι έπαινος αρετής, όσα είναι ευχάριστα εις τον Θεό. Να σκέπτεστε όλα αυτά τα πράγματα λέγει, να είναι η καρδιά σας ουρανός. Αυτό κάναμε εμείς. Είπα κι άλλο τε παλαμάνω, πες μου, τα μεσάνυχτα τη νύχτα κάτω από τα άστρα, τι σκέπτεσαι τη νύχτα, να σου πω τι είσαι. Η σκέψη είναι εκείνη η οποία δίνει το περιεχόμενο στον άνθρωπο και οι σκέψεις το άδειτον αυτό της ψυχής τελεσυργούνται τα μεγαλύτερα αμαρτήματα εσπέρματι. Λοιπόν τι σκεπτόμεθα, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που θέτει σήμερα τόσο το Ευαγγέλιο όσο και ο Απόστολος, προπαντός ο Απόστολος. Τι σκεπτόμεθα, εάν ξετάσουμε τον εαυτό μας, ο ένας σκέπτεται πώς θα μπορέσει να γελάσει τον άλλο.
πώς θα μπορέσει ο ένας ο άλλος σκέπτεται πώς θα πάει στο δικαστήριο να πει ψέματα, να κερδίσει μια υπόθεση και να κερδίσει χρήματα. Ο άλλος σκέπτεται πώς τα χρήματά του θα τα αυξήσει. Ο άλλος σκέπτεται πώς θα αναβεί σε υψηλότερα αξιώματα. Ο άλλος σκέπτεται πώς θα εκδικηθεί τον αδερφό του. Ο άλλος σκέπτεται πώς θα αυξήσει την περιουσία του. Ο άλλος σκέπτεται. Δεν σταματά. Δεν σταματά η σκέψη του ανθρώπου. Η σκέψη του ανθρώπου μπορεί να φτάσει μέχρι τον Άδη και η σκέψη του ανθρώπου μπορεί να φτάσει μέχρι τα άστρα του ουρανού. Και οι σκέψεις είναι το πρώτο σπέρμα, η πρώτη σπίδα της αμαρτίας. Και όπως από μια σπίδα καίγεται ολόκληρο το δάσος, τι είναι μια σπίδα, και όμως μια σπίδα μπορεί να κάψει ολόκληρο και όλα τα εγκλήματα. Όλα τα εγκλήματα που έγιναν στον κόσμο και τα πλέον μικρότερα και τα πλέον μεγαλύτερα και τα πλέον ιδεκτή έχουν αφορμή τη σκέψη. Από τη σκέψη. Όπως πάλι και τα μεγαλύτερα ηρωικά κατορθώματα και οι μεγαλύτερα αρετέ έχουν τη σκέψη. Τη σκέψη λοιπόν, τη σκέψη μας πρέπει να σκεφτόμεθα. Γιατί προσέχουμε, όχι, είμαστε απρόσεχτοι. Πώς μοιάζομαι. Μοιάζομαι σαν ένα σπίτι που αφήνουμε, είναι κανείς από εσάς που τη νύχτα αφήνει το σπίτι του ανοιχτά τα παράθυρα, ανοιχτά τις πόρτες. Όχι, μανταλώνουμε το σπίτι μας, μανταλώνουμε τα παράθυρα, γιατί αν αφήσουμε το σπίτι μας με ανοιχτά παράθυρα και ανοιχτές τις πόρτες τη νύχτα, θα μπουν κλέφτες και θα ρημάξουν το σπίτι μας. Όπως λοιπόν φράζομαι, κλείνουμε τα παράθυρα και τις πόρτες και δεν επιτρέπουμε στον καθένα να μπει μέσα στο σπίτι, έτσι πρέπει να φράξουμε τα παράθυρα της ψυχής από τα οποία μπαίνουν όλες αυτές οι πονηρές σκέψεις. Και έχουμε πέντε παράθυρα. Πέντε αισθήσεις είναι από τον οποίο ανεβαίνει η αμαρτία, όπως λέει η γραφή στον άνθρωπο. Να προσέχουμε τα μάτια μας, να προσέχουμε τα αυτιά μας, να προσέχουμε τα αισθήσεις μας, διότι αυτά είναι τα παράθυρα του ουρανού, δια τον οποίο εισέρχονται μέσα στον άνθρωπο όλες οι σκέψεις οι ανθρώπινες. Αλλά εμείς τι κάνουμε, μια ώρα εδώ στην εκκλησία είμαστε και αυτή την ώρα δεν προσέχουμε. Ποιος είναι εκείνος, Θεέ μου, ποιος είναι μέσα εδώ. Είστε 500-600 άνθρωποι. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος από το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μέχρι το διευκόν των Αγίων Πατέρων είχε διαρκώς τη σκέψη των Θεών να μην φύγει ούτε φεύγει η σκέψη μας. Γι' αυτό και εκκλησία λέει πρόσχομεν, προσέξουμε. Συνεχώς γνωρίζω την αδυναμία της ανθρωπίνης σκέψεως, μας προτρέπει ο Θεός να προσέχουμε. Λοιπόν, δεν προσέχουμε εδώ, αλλά φεύγουμε από εδώ. Κάτι ακούμε, κάτι ωφελούμεθα, κάτι διδασκόμεθα και μετά τι κάνουμε. Πάμε στα σπίτια μας και ανοίγουμε τα ραδιόφωνα και ανοίγουμε τις τηλεοράσεις και τεντώνουμε τα αυτιά μας και καρφώνουμε τα μάτια μας και ακούμε και ακούμε και ακούμε και ακούμε και τι ακούμε. Ακούμε τα όσα, αυτό που λέει ο Απόστολος είναι σήμερα το ράδιο και τηλεόρασης, είναι όσα αληθή, είναι όσα σεμνά, είναι όσα δίκαια, είναι όσα άγια, είναι όσα αγνά, είναι όσα έβημα. Αυτά είναι κάθε άλλο. Δεν ρίπτει διαμάντια, δεν ρίπτει διαμάντια, διαμάντια, διαμάντια. Διαμάντια έπρεπε να ρίπτει το ραδιόφωνο και διαμάντια έπρεπε να ρίπτει το τηλεόραση και είναι φωνή να ακούεται η φωνή της Ελλάδος, της αιωνίας μας πατρίδος και των αιωνίων και αθανάτων ιδανικών. Διαμάντια έπρεπε να σκορπάει το ραδιόφωνο και τηλεόραση και τα ρότερα πράγματα που έχει η πατρίς μας αρχαίων φιλοσόφων και ποιητών και ζωγράφων, κήτη μεγάλο, κήτη έφνος και αρετή. Έπρεπε δεν σκορπάει διαμάντια το ραδιόφωνο για να τα ανοίξει να τα ακούς και όμως θα φτάσεις εκεί. Τι σκορπάει, τη βρώμα, την ακαταρσία. Και τι κάνει το μυαλό σου, το κάνει σκουπιδότομος. Σκουπιδότομο είναι, σκουπίδια. Σκουπίζει το ραδιόφωνο, σκουπίδια σκουπίζει το τηλεόραση και έτσι το μυαλό του ανθρώπου γίνεται σκουπιδότομος. Και μέσα στο σκουπιδότομο αυτό δεν στέκεται ο Θεός. Η καρδιά μας πια γίνεται μια στάβλος σαν το στάβλο του αυγίου που χρειάζεται ένας Ηρακλής να το καθαρίσει. Αγαπητοί μας χριστιανοί, άντρες και γυναίκες που με ακούετε, δώσατε προσοχή τη σκέψη σας. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος μόνο με τα μάτια, δεν αμαρτάνει μόνο με τα αυτιά, αμαρτάνει με τη σκέψη σας. Καρδίαν καθαράν, καρδίαν καθαράν, δώσ' μου Θεέ. Καρδίαν καθαράν, αμίαντον καθαρά, όπως είναι το χιόνι πάνω από τις ψηλές κορυφές, έτσι πρέπει να είναι και η καρδιά μας καθαρά. Και αυτή την καρδιά, τώρα που πλησιάζουν οι Άγιες ημέρες, τώρα αυτές τις Άγιες ημέρες, μη σκέφτεστε τίποτε άλλο. Τίποτε άλλο την Άγια αυτή εβδομάδα. Τίποτα άλλο μη σκέφτεστε. Ούτε παιδιά, ούτε γυναίκες, ούτε τίποτα, ούτε επίγεια. Σκέφτεστε ένα και μόνο. Σκέφτεστε ένα και μόνο. Σκέφτεστε ένα και μόνο. Που είναι ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλό, ό,τι άγιο. Και αυτό είναι ο Κύριος Σύμφωνος Χριστός. Αυτό θα σκεφτόμαστε.
Αυτό λέει και το βράδυ το τροπάριο. Ιδού λέει να μπαίνουμε σε Ροσόλυμα. Ιδού να μπαίνουμε σε Ροσόλυμα. Ιδού λέει ακούετε ότι προδοθήσεται ο Υιός του ανθρώπου ισχύρας αμαρτωλών. Και τι λέει παρακάτω. Συμπορευθόμενα αυτόν. Να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα. Από το Γεστημανί μέχρι το Γολγοθά. Να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τον Χριστό. Πώς θα τον ακολουθήσουμε. Πώς θα ακολουθήσουμε. Τι λέει η Εκκλησία μας. Και καθαρμένες διανοίες. Και καθαρμένες διανοίες. Με μυαλό. Πάρε λοιπόν κόσκινο. Και κοσίζε τις σκέψεις σου. Και ό,τι ωραίων, και ό,τι ψηλών, και ό,τι άγιον. Μόνο τον Χριστό και μόνο τον Χριστό να σκεφτόμεθα. Και τότε πραγματικώς θα μας αξιώσει ο Θεός. Και εμείς, όχι σαν τους Φαρισαίους, αλλά σαν τα παιδιά τα αγνά, να υποδεχτούμε τον Χριστό. Και λέμε, Οσανά, Οσανά, Οσανά.